Βρισκόμαστε στο γραφείο του Αντιδημάρχου Τεχνικού Ανυπηρεσιών, του κ. Βαγγέλη Σημανδράκου, για να συζητήσουμε το φλέγον ζήτημα, αυτό το ζήτημα που καίει αυτές τις ημέρες, αν τελικά καταφέρει η ΑΕΠ ή καταφέρει και ο Δήμος να προλάβει, να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις, ώστε η ΑΕΠ να καταφέρει να αγωνιστεί εδώ στο ΔΑΠ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να μας πει και ο Αντιδήμαρχος ποιο είναι το πλάνο του για να μην φτάσουμε πάλι στην πηγή και δεν μπορέσουμε να πιούμε νερό όπως γίνεται και φέτος. Μαζί μας ο κ. Βαγγέλης Σημανδράκος, Αντιδήμαρχε. Υπήρξε μία επίσκεψη χθες στο ΔΑΚ μεταξύ εσού, της Ελπίδας της Κουιντζίδου, την Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Αθλητισμού, τον πρόεδρο του αθλητισμού, τον κύριο του ΑΠΝΟ, τον κύριο Ζήση Μάρα, και τον διευθυντή, τον Μιχάλη, τον Πεχλιβανίδη. Ναι, την Τρίτη. Έτσι, κάποια πράγματα. Την Τρίτη το πρωί έγινε αυτή. Τρίτη. Και μετά υπήρχε και συνάντηση. Μπορούμε να μάθουμε ο λόγος. Κύριε Κατσίκα, βλέπω ότι έχετε κάνει ρεπορτάζ και ξέρετε, ας πούμε, και τις συναντήσεις που γίνονται. Αυτό βέβαια είναι καλό. Σημαίνει ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον στον αθλητικό κόσμο. Ναι, πραγματικά την Τρίτη το πρωί επισκεφθήκαμε το ΔΑΚ. Μετά από πρόσκληση της Αντιδημάρχου Πολιτισμού και Αθλητισμού της κυρίας Κουεμτζίδου, κυρίως για να διαπιστώσουμε την κατάσταση των υποδομών. Είδαμε το κλειστό γήπεδο του μπάσκετ, τις αίθουσες της ενόργανης, την αίθουσα πάλης, γενικότερα όλες τις εγκαταστάσεις, ακόμα και στο γήπεδο. Βέβαια, αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι η κατάσταση, ναι, υπάρχουν θέματα που χρήζουν βελτίωσης, αλλά είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο, δεν είναι κατάσταση έτσι και πολύ δυσίωνη, θα έλεγα. Αλλά βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι χρειάζονται σημαντικές προσπάθειες από την Δημοτική Αρχή, αλλά και από τον ΟΑΠ, παρεμβάσεων αυτών των υποδομών. Βέβαια, μετά την καταγραφή, όπως είπατε, από το κλιμάκι, ακολούθησε μια συνάντηση στο γραφείο του Δημάρχου, μετά από κάλεσμα του Δημάρχου, του κυρίου Μαλούτα, όπου συζητήθηκε γενικότερα τα προβλήματα που θα ανακύψουν με την άνοδο, τα καλά προβλήματα μάλλον, με την άνοδο της ΑΕΠ, και θα πρέπει να, σε αυτό το σημείο, να συγχαρούμε και την ΑΕΠ για την πραγματικά πολύ μεγάλη κατάκτηση, και είναι τιμή μας μια ομάδα να παίζει στην Β' Εθνική. Βέβαια, εμείς πρέπει να συμβάλλουμε όσο μπορούμε και στο χρόνο που έχουμε μπροστά μας για να βελτιωθεί η κατάσταση πρώτα και δεύτερον να τηρηθούν οι απαιτούμενες προδιαγραφές που τίθονται με βάση την νομοθεσία. Να τα πάμε λίγο με σειρά. Συζητήθηκε χθες με τον Δήμαρχο και το κλιμάκιο αυτό, πρώτον για την ΑΕΠ, αν μπορεί να αγωνιστεί. Ο κύριος Νάρας, προχθές στο Κοζάν, είπε ότι είναι αδύνατο σχεδόν να γίνει κάτι από την αρχή. Δεν προλαβαίνει ο χρόνος. Ακόμα και τα χρήματα να υπήρχαν, ο χρόνος είναι τόσο πιστικός που δεν προλαβαίνουν. Παρεμβάσεις όμως μπορεί να γίνει. Ναι, σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε και η κουβέντα από που έγινε στο γραφείο του Δημάρχου, όπως σας είπα, ήταν παρόν και ο κύριος Μάρας και ο κύριος Πεχλιβανίδης, ο Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών, και ο Προϊστάμενος των Μελετών, ο κύριος Καρπουζάς. Η κατεύθυνση δηλαδή που δόθηκε έτσι από τον Δήμαρχο ήταν να πάμε σε κάποιες παρεμβάσεις που να επιλύσουν το πρόβλημα μεσοπρόθεσμα. Γιατί υπάρχει και ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός που, αν θέλετε, μπορούμε να το συζητήσουμε κιόλας. Έτσι λοιπόν, ναι, τέθηκαν κάποια ζητήματα από την πλευρά του Δήμου, πώς μπορεί να βοηθήσει χρηματοδοτικά, όπως για κάποια αποδυτήρια που μπορούν να είναι κινητά, η κατάσταση των κερκίδων.
Βέβαια, δημοσιογραφικά θεωρία, αυτά. Δημοσιογραφικά θεωρία, πιστεύω ότι αυτά θα επιληθούν, γιατί υπάρχει διάθεση από όλους. Αλλά βέβαια θα εξαρτηθεί και από την, από τι θέλουν οι ομάδες. Έτσι, υπάρχει αισιοδοξία ότι, γιατί όπως μάθαμε και πληροφορήθηκε. Εγώ δεν γνωρίζω ότι έχει γίνει κάποια λεπτομερή συνάντηση με τις ομάδες για να τους παρουσιάσουμε αυτήν την πρόταση. Και έχει γίνει μάλλον μια συνάντηση με τους προέδρους από ό,τι έχω δει, με τον Δήμαρχο. Θα υπάρξει και μια. Θα υπάρξει και νομίζω υπάρχει καλή διάθεση από όλους. Εκεί, αυτό είναι το θετικό. Υπάρχει καλή διάθεση συνεργασίας από όλους για να επιλύσουμε τα προβλήματα που είναι μπροστά μας. Γιατί θέλουμε έτσι να. Η αισιοδοξία υπάρχει όμως ότι θα καταφέρουμε τελικά να αγωνιστεί η ΑΕΠ εδώ στο γήπεδο. Ναι, εγώ πιστεύω ότι αν γίνουν αυτές οι διορθωτικές κινήσεις, μπορεί να παίξει και εφόσον βέβαια τηρείται η νομοθεσία για την διεξαγωγή των αθλητικών αγώνων. Ξέρω για τις δύο ομάδες θα υπάρξει και μια συνάντηση τώρα κιόλας στα κοντά μεταξύ πολυμάχων για να βρεθούν λύσεις με κοντέινερ κτλ. Ναι. Θέλουμε βέβαια και την συνένεση των ομάδων για αυτή την κατεύθυνση όπως είπατε προηγουμένως. Αυτό όμως κύριε Κατσίκα που όπως σας είπα και προηγουμένως είναι δύο τα ενδεχόμενα. Το ένα είναι ο βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός επίλυσης των ζητημάτων που ανέκυψαν και βέβαια ο μακροπρόθεσμος. Τώρα, εγώ να σας πω, έτσι ως δημότης του Δήμου Κοζάνης, θα ήμουν περήφανος η πόλη να έχει ένα πραγματικά εντυπωσιακό στάδιο, να έχει δυνατόν να φιλοξενεί αγώνες διεθνούς επίπεδου, τόσο σε ποδόσφαιρος, αλλά και στο στίβο, γιατί και πρέπει να σας πω κιόλας ότι τον μέσα Ιουνίου θα είναι και ο ανάδοχος εδώ για την αλλαγή του ταρτάν. Έτσι, και η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπήρχε δυνατότητα να βρει κάποιο, γιατί είναι από την Αθήνα, να βρει ξενοδοχείο να μείνει με το συνεργείο. Ναι. Προκύπτουν τέτοια προβλήματα, όσο και να σου φάνει παράξενο. Έτσι λοιπόν, αυτό που πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε και έχει ξεκινήσει, θεωρώ, από την χθεσινή, προχθεσινή κουβέντα, είναι ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός που πρέπει να θέσει ο Δήμος Κοζάνης για το ΔΑΚ. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι θα ξεκινήσει η σύνταξη φακέλου έργου για την δυνατότητα να γίνουν παρεμβάσεις στο ΔΑΚ και πιο συγκεκριμένα να γίνουν για το αν μπορεί να γίνουν κερκίδες από την κάτω πλευρά. Θέλει ένα πλάνο διετίας. Όχι, μπορεί να είναι και παραπάνω. Γιατί πρέπει καταρχήν να γίνει φάκελος έργου, μετά το φάκελο έργου θα πρέπει να ανατεθούν οι μελέτες, να βγει το κόστος των μελετών. Υπάρχει δυνατότητα που έχουμε. Και τι πλάνο μιλάμε. Σε διετίας, τριετίας. Τι λέει το πλάνο, τι αναφέρει. Αυτές οι σκέψεις που έχουμε βέβαια είναι πολύ πρωίμες. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να τις αναφέρω και δημιουργήσουμε εντυπώσεις στο κοινό, αλλά αυτό που πρέπει να δούμε είναι, όπως είπαμε, θα γίνει η μελετητική ομάδα, θα δει τη δυνατότητα, όπως είπαμε, από την κάτω πλευρά, από την πλευρά της Παπανδρέου να γίνουν κάποιες κερκίδες και από κάτω να μπουν οι βοηθητικοί χώροι, είτε τα θεωρία, είτε κάποιοι άλλοι χώροι που να χρησιμοποιούνται και από άλλους συλλόγους. Αυτό όμως που εμείς πρέπει να δούμε και το έχει λάβει υπόψη σοβαρά το Τμήμα Μελετών είναι διότι έχουμε ξεκινήσει την προεργασία για την ανάπλαση της Παπανδρέου να λάβει υπόψη και αυτό το γεγονός, οπότε θα χρειαστεί σίγουρα και μια τροποποίηση ή μια διαμόρφωση της ανάπλασης της Παπανδρέου που θα το προβλέψει το Τμήμα Μελετών για την δυνατότητα που αν υπάρχει, όπως είπα προηγουμένως, να γίνουν αυτές οι υποδομές για το γήπεδο του ποδοσφαίρου. Άρα είναι. Και βέβαια μετά το φάκελο έργο και την μελέτη η οποία θα εκπονηθεί και βγει το κοστολόγιο θα ξεκινήσει η προσπάθεια εξεύρεσης πόρων. Υπάρχουν δυνατότητες, δεν πρέπει να είμαστε αποσιόδοξοι, υπάρχουν δυνατότητες και όλα ξεκινούν
από την ωριμότητα των μελετών. Έχουμε μελέτη, χτυπάμε πόρτες και ανοίγουν πόρτες. Άρα, για να συνοψίσουμε, εφικτό, γιατί μέχρι πριν λίγο καιρό φάνταζε αδύνατο, να μπορέσει τελικά η ΑΕΠ να αγωνιστεί κάτω, εφόσον γίνουν οι παρεμβάσεις, με συνεννόηση με τον ομάδο και με την ΕΠΟ κάτω, έτσι που όπως μαθαίνω τελευταία, δεν θα είναι τέτοιες υψηλές οι απαιτήσεις με αμαία θέσεις και τα λοιπά, με θέσεις αμαία, μπάρκινγκ αμαία και τα λοιπά. Αλλά δεν μένει εδώ η τεχνική υπηρεσία, ο Δήμος. Κοιτάξτε, εγώ θα μιλήσω από το πόστο το δικό μου, ναι, ως Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Μελετών. Υπάρχει διάθεση και από τον Δήμο και από τον Δήμαρχο, το έχει εκφράσει και δημόσια, τόσο σε εμάς όσο και στις ομάδες της συναντήσης που έγινε, ο Δήμος να βάλει πλάτη για να μπορέσει να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες που υπάρχουν. Εμείς ως Δήμος δεν μπορούμε να δώσουμε σαφή απάντηση ότι θα διεξαχθούν κανονικά σε αυτό το γήπεδο. Γιατί η ΕΠΟ μπορεί να σου πει. Υπάρχουν οι ασφαλιστικές κλίδες, οι εποπτικοί οργανισμοί της ΕΠΟ που θα έρθουν, θα δουν και θα βγάλουν τις αποφάσεις. Εμείς ως Δήμος, για να το ξεκαθαρίσουμε, έχουμε τη διάθεση της συνεργασίας για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε να ξεπεραστούν τα προβλήματα που υπάρχουν. Δεν θα καθορίσουμε εμείς ποιες θα είναι. Μα σίγουρα, γιατί δεν μπορούμε. Γι' αυτό πάντα λέω και ξαναλέω ότι εξαρτάται και από την θέληση που θα δείξουν και οι ομάδες, αλλά και οι. Όχι μόνο οι ομάδες, γιατί και θέληση να δείξει η ομάδα και θέληση και διάθεση να δείξει ο Δήμος, το οριστικό και πρέπει να πάρθει από την ΕΠΟ. Δηλαδή τι θα ζητήσει και τι θα είναι οι απαιτήσεις. Γιατί θα είναι κρίμα. Και βέβαια ξεκίνησε ένας δημόσιος διάλογος γι' αυτό το ζήτημα και πραγματικά αποτυπώθηκαν και οι δυσκολίες που υπάρχουν. Οπότε. Να μην είμαστε υπέρμετρα φιλόδοξοι, αλλά να είμαστε προσγειωμένοι. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Γιατί είναι κρίμα όλα αυτά που έγιναν από σήμερα και πίσω να είναι η αιτία, έτσι, να μην μπορεί μια ομάδα που όλο το όνειρο όλων των Κοζανητών, όλων του νομού ήταν να υπάρχει μια ομάδα στην Πιτεχνική, έφτασε η ώρα να είναι και να αναγκαστεί τώρα μια ομάδα να πάει να αγωνιστεί στη Μέρεια. Γιατί δεν υπάρχει γήπεδο. Υπάρχουν προβλήματα στα γήπεδα. Τα ξέρουμε. Και δείχνουν συνέχεια παρατάσεις για την άδεια διεξαγωγής των αγώνων. Υπάρχουν. Είναι το πρόβλημα παντού σε όλη την Ελλάδα. Έτσι. Δεν ανακαλύψαμε εμείς τώρα το ζήτημα. Και δεν μένει εδώ, έτσι, ο σχεδιασμός σας, το πλάνο σας, δεν μένει εδώ. Πάμε μακροπρόθεσμα και μας αναφέρεται για πραγματική ανάπλαση, πραγματική βελτίωση του ΔΑΤ. Ναι. Μέσα σε πάνω από 4 χρόνια. Ναι, αυτός είναι ο στόχος. Έτσι, σας είπα, ξεκινάμε ήδη την ανάθεση για, για το φάκελο έργο για το ΔΑΚ, να βγει το κοστολόγιο του χρόνου, να μπει το χρονοδιάγραμμα κτλ. Θα προχωρήσουν οι μελέτες και μετά η αναζήτηση της χρηματοδότησης. Πιστεύω, κύριε Κατσίκα, ότι όλοι οι κάτοικοι, οι δημότες, του Δήμου Κοζάνης και όχι μόνο του Δήμου Κοζάνης, όλου του Δήμου Κοζάνης, πρέπει να απαιτήσουν σύγχρονες υποδομές στον αθλητισμό. Η Κοζάνη είναι η πρωτεύουσα της Δυτικής Μακεδονίας και πρέπει να βλέπουμε μπροστά. Πρέπει να βάζουμε ψηλά τον πήχη και να είμαστε απαιτητικοί είτε στον αθλητισμό είτε στα θέματα της υγείας, όπως το έχω πει κατά καιρούς και να μην το ξαναλέω γιατί είναι τελείως διαφορετική η κουβέντα. Και να μην ξαναέρθουμε αυτή στο ζήτημα του νοσοκομείου. Έτσι. Δεν χρειαζόμαστε ελλημοσύνη. Θέλουμε, απαιτούμε ένα σύγχρονο γήπεδο το οποίο να φιλοξενεί όλες τις ομάδες και να μπορεί να φιλοξενήσει εθνικές ομάδες και μεγάλους αγώνες. Δεν νομίζω ότι είναι κακό αυτό. Και θα πρέπει να μας κάνει περήφανος. Αυτό όλους, που είναι όταν το πετύχουμε. Αρκετά χρόνια πριν. Βέβαια. Τώρα ας είναι και πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία. Και ήρθε σε αυτήν την προκειμένη περίπτωση, ήρθε η επιτυχία της ΑΕΠ που μας έδεσε όλους πρώτων ευθυνών. Έτσι. Πρέπει έτσι να σκύψουμε στο πρόβλημα, να δούμε ποιο είναι το ζήτημα και να βρούμε τη λύση. Και να μην μείνουμε μόνο και να σχεδιάσουμε. Να σχεδιάσουμε για το μέλλον. Ακριβώς. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Ναι. Είναι το που ανήκει στο ΔΑΚ, ο χώρος του. Είναι μέσα στα πλαίσια του ΔΑΚ, αλλά ανήκει στο στρατόπεδο, του στρατιωτικού γήπεδου. Ναι. Υπάρχει το φλέγον ζήτημα εδώ και αρκετά χρόνια των Κερκίνων. Ναι.
έγιναν κάποιες ενέργειες από μέρους σας, ούτως ώστε να λυθεί και αυτό το πρόβλημα, αφού κοιτάξτε, μιλάμε για βελτιώσεις και... Πριν από, δεν θυμάμαι τώρα πόσες, ένα-δύο μήνες, δεν θυμάμαι τώρα, είχε έρθει ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο η ψήφιση για την δυνατότητα παραχώρησης για 2 χρόνια του γηπέδου του στρατιωτικού. Αυτό δημιουργεί αρκετά ζητήματα με την έννοια της, των εγκαταστάσεων. Πώς σε ένα χώρο που ουσιαστικά δεν ανήκει, είναι παραχωρημένος για 2 χρόνια, πώς μπορεί ο Δήμος να κάνει έναν σχεδιασμό σε πάγιο εξοπλισμό ή σε κινητό εξοπλισμό που μπορεί να απομακρυνθεί ή όχι, αλλά πρέπει να πληρούνται και κάποιοι όροι της κείμενης νομοθεσίας ή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Δηλαδή, κάποιος θα μπορούσε, αν είχε π.χ. 1 χρόνο ή 2 χρόνια, να πάει να κάνει υπάγειες εγκαταστάσεις σε οικόπεδο που ουσιαστικά δεν το ανήκει. Όχι. Άρα το πρόβλημα είναι εκεί. Και το πρόβλημα για να λυθεί πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη διάρκεια μίσθωσης, παραχώρησης από το στρατιωτικό. Δήμο. Ή και μίσθωση αν χρειαστεί, έτσι, προς το Δήμο. Αυτό που κάναμε εμείς ως Δημοτική Αρχή ήταν να γίνει μια επίσκεψη στο στρατόπεδο, στον στρατηγό, στον ταξίαρχο, όπου του θέσαμε το εξής ζήτημα, ότι είμαστε διατεθειμένοι να παρουσιάσουμε προς την αντίστοιχη, στην αρμόδια υπηρεσία που έχει ο στρατός διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, μία συγκεκριμένη πρόταση για το πώς θέλουμε να αναβαθμιστεί το στρατιωτικό γήπεδο. Και μέσα αυτό θα είναι και οι κριτήριες, αλλά θα μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν έχει ξεκινήσει ήδη η αποτύπωση, η τοπογραφική αποτύπωση του στρατοπέδου από τοπογράφους της υπηρεσίας και μετά θα ξεκινήσει να γίνεται μία τεχνική περιγραφή της πρότασης, η οποία θα πρέπει να έρθει και στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκριθεί για να δοθεί προς την αντίστοιχη υπηρεσία του στρατού και μετά να πάρει το δρόμο της σε επίπεδο Υπουργείου. Εμείς θέλουμε η παραχώρηση να είναι για 9 χρόνια ώστε για να μπορεί ο Δήμος να δαπανίσει χρήματα και να έχουν τη διάρκεια της απόσβησης. Διότι η Κερκίδα, για παράδειγμα, είναι κινητός εξοπλισμός και μπορεί να απομακρυνθεί σε περίπτωση Δήμου, μετά. Δεν είναι το στρατιωτικό. Ναι, ακριβώς. Άρα η διετή παραχώρηση, αν γίνει 9, λύνει πολλά προβλήματα. 9 χρόνια λύνει πολλά προβλήματα και εκεί πάνω. Λύνει τα προβλήματα. Και πάνω κινήθηκε και να διορθωθεί πρώτα αυτό. Ναι. Από την πλευρά του στρατοπέδου, του ταξιάρχου, ήταν εξόδου. Ναι, υπάρχει διάθεση και πρώτη φορά θα ήθελα να σα πω ότι έχει γίνει αυτό. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει αντίστοιχη συζήτηση. Δηλαδή μια συγκεκριμένη πρόταση, έτσι, γιατί θα δουλευτεί από το Τμήμα των Μελετών και θα πούμε ότι θέλουμε να έχει αυτό το πράγμα, το άλλο, θα μας το πούνε οι μελετητές. Καλά είναι να έχουμε λίγο υπομονή και πάλι εδώ είμαστε, επειδή έχετε δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις κερκίδες, να είστε σίγουροι ότι θα είσαι ο πρώτος που θα το μάθει. Άνθρωπος αθλητισμού, άνθρωπος που βλέπει και πηγαίνει και στο στρατηγό, είμαστε με τις ομάδες εκεί, τις κοντζανίτικες ομάδες ενδιαφερόμενοι, ασχολούμαστε με τις ομάδες και πρέπει πραγματικά να είναι και ανθρώπινοι το να παρακολουθήσει, να είναι ανθρώπινο το να παρακολουθήσει ένα παιχνίδι και όχι να μας φέρει στο 80 και στο 75. Ναι. Μακάρι όλος ο σχεδιασμός, όλο το πλάνο σας, ναι, σας βλέπουμε. Εμείς, εγώ εκεί θα κινηθώ πάντα στο επίπεδο που είναι η αρμοδιότητα μου ως αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών. Από εκεί πέρα είναι και ο οργανισμός που έχει λόγο, ο οργανισμός ΟΑΠΜ, είναι και αντιδήμαρχος αθλητισμού πολιτισμού που έχει και συγκεκριμένο λόγο και θέσεις και όλοι μαζί θα καθίσουμε στο τραπέζι να αποφασίσουμε έτσι και την τελική απόφαση, όπως συμβαίνει πάντα, την παίρνει ο Δήμαρχος. Μα και ο Άπνα, βέβαια αυτό που θα ήθελα να πω είναι να ευχαριστήσω τόσο την κυρία Κουιμτζίδα όσο και τον κύριο Μάρα για τη συνεργασία που έχουμε αυτό το χρονικό διάστημα και στη διάθεση τη συνεργασία για την επίλυση
των προβλημάτων. Μα και ο ΑΠ έδειξε θετική διάθεση, έδειξε τη διάθεση του να λυθούν αυτά τα προβλήματα και συζητήσαμε και με την κυρία Γκοεμτζή, αλλά και με τον Ζήση τον Μάρα και βρίσκονται σε αυτή την κατεύθυνση ότι ναι, πρέπει να βρεθεί λύση και για το ΔΑΚ αλλά και για το στρατιωτικό. Να σας ευχαριστήσω. Ήταν πάρα πολύ σαφέστατος. Μας βγάλατε και ειδήσεις. Το μακροπρόθεσμο το πλάνο που ενδιαφέρει πολύ κόσμο ναι. Και μακάρι. Πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι και πρέπει να στηριχθεί κυρίως από εσάς, από τους ανθρώπους του αθλητισμού, τους ανθρώπους που προσφέρετε και δίνετε την ψυχή σας από καθένας από τη δικιά του πλευρά. Είτε ως παράγοντας, είτε ως αθλητές, είτε την ομάδα του αθλητισμού γενικότερα. Και μακάρι ο κόσμος, ο φύλαθρος κόσμος, επιτέλους μετά, ας είναι και μακροπρόθεσμο, γιατί αν αυτό που μιλούσαμε πριν 5-10 χρόνια πριν, φέτος μπορεί να υπήρχε αυτό το στολίδι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από φέτος και μακροπρόθεσμα και πλάνο τετραετίας, πενταετίας, να μπορέσει να έχει ένα στολίδι που μπορεί να δεχτεί αγώνες, επίσημους, μεγάλους αγώνες και να μπορεί να θαυμάσει μεγάλους αθλητές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.